Τι έγινε, παιδιά μου, καινούργιο στην πόλη. Μόλις ήρθαμε. Λαμπρά. Θα πάρετε από κάνα ψηλό έτσι για να κάνετε τα κουμάντα σας. Έτσι. Mm-hmm. Και θα τα βρούμε εμείς. Φιλικά πάντα. Όλα καλά. Μην αγχώνεστε. Α, θα χρειαστείτε και κάτι ακόμα. Μίτσο τους βλέπει. Βαράνε! Τον έριξα τον έναν! Έφαγα έναν! Τρεχάτε στα μάξι, καλύπτω! Πάμε! Καλύπτω, πάμε! Καλυπιές! Πάμε! Μπράβο, Αλέξη! Μετακομίζουμε, παιδιά. Ο καιρός ήταν, ρε. Παιδιά, καλά είναι εκεί πέρα, αλλά ξέρετε, θα μπει καμιά δουλίτσα, δεν έχω ακόμα κι εγώ γνωριμίες. Θα βρούμε. Μην αγχώνεσαι. Δεν το φοβόμαστε, είμαστε εργατικοί άνθρωποι. Εμείς, ό,τι και να γίνει, θα την παλέψουμε. Ποιο θα πετάξει. Εσύ θα πετάξει. Ω, έσπασε το τζάμι, ρε! Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Είσαι άχρηστος, τι είσαι. Θα το χώσω μία. Σκόνταψα, ρε. Θα το χώσω μία. Ρε στη μύτη του ελικοπτέρου, σκόνταψα και έσπασα από την τζαμαρία. Πες πίσω τώρα, πες πίσω. Μπείτε μέσα. Όλο ζημιάστησε, ρε Μίτσο. Ωραίο ελικόπτερο. Δανεικό το πήραμε, ρε Μίτσο. Πώς το κάνει, το πληρώσω. Σαν έλεγε σιγά σιγά γιατί ζαλίζομαι. Τι καιρό έχει, ρε, τι βλέπω. Κοίτα, τι ωραίο, τι όμορφα που είναι, ρε παιδιά. Που λες τη δουλειά δεν τη φοβόμαστε. Το πολύ, άμα δούμε και δεν τραβάει η φάση. Παίρνω το τουμπερλέκι παραμάσχαλα. Βγαίνω σε μια πλατεία. Τη φωνή την έχω σαν λαϊκός βάρδος και ξεκινάω, τραγουδάω, λέω τα δικά μου. Ένα μεροκάμα θα το κάνω. Δεν σε φοβάμαι σένα. Εγώ θα είμαι από κάτω και θα βάλω παλαμάκια. Κάτι θα βγάλω κι εγώ, θα βάλω χαρτζηλίκι. Λοιπόν, λογικά, παιδιά, να την πόλη φτάνουμε. Α, ωραία είναι. Η πόλη λέγεται Rebellion. Τώρα εδώ πρόσφατα τη χτίσανε. Έχει ευκαιρίες για δουλίτσα. Γήπεδα είναι... βλέπω κάτω, ουρανοξύστες. Βλέπω... Παραλία, έχει για μπάνια, παραλία. Τι καιρό έχει εδώ, συνήθως, ξέρουμε. Δεν λένε ότι είναι, έχει τροπικό κλίμα, δεν έχει μεσογειακό. Τροπικό έχει, αμάν. Δεν έχω ρούχα μαζί μου. Θα υδρώσουν τα κογκόφια μας, ρε, άμα είναι τροπικό το κλίμα. Τώρα και να επιδείξω από εδώ, χαμηλά είναι, εντάξει. Χαμηλά, έχει καμιά 15, 4, 3, έλα, ωραίος! Βρήκαμε λίγο. Μπράβο, ρε, μπράβο, ρε, κουτάκι. Κατεβαίνω. Κατεβείτε, ξερά. Μίτσο, είσαι καλά. Μου πέσανε βαριά τα καλαμαράκια. Ρε Μίτσο, τι κουβαλάς. Είπαμε μετακόμιση, αλλά τι τσάντες είναι αυτές. Πέρα από αυτό, πες μου λίγο. Βλέπεις που φοράει πάλι μπλε φούτερ με μαύρο παντελόνι. Βρακιά είναι αυτά που κουβαλάω, ρε. Την μπέμπελη θα βγάλεις. Την μπέμπελη. Όπα, ήρθε ταξί, ρε παιδιά. Έχετε λεφτά μαζί σας, ρε. Όχι. Όχι, κάτσε να τον πληρώσω, κάτι έχω. Ξάδελφε, καλησπέρα σας. Τι κάνετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μωρά. Καλησπέρα σας. Ελάτε. Τα παιδιά, θα πες μου λίγο μια τσέπη να σε πληρώσω γιατί μόλις ήρθανε τώρα. Έλα τώρα, δεν χρειάζεται τώρα. Έλα, θα βρούμε. Έλα τώρα. Έλα τώρα, μην αρχίζουμε. Έλα τώρα. Πάνω τώρα το βάψα, φρεσκοβαμένο είναι. Φρεσκοβαμένο είναι το μουστάκι και το μαλλί ή το ταξί. Τις βαλίτσες, ρε, πίσω, ρε. Ρε τις βαλίτσες, ρε, μην φαίνεται ότι είμαστε από τη Θεσσαλία, ρε παιδιά, μην κάτι τέτοιο, ρε. Πω, ξαδέρφια, σας χαιρετώ. Ευχαριστούμε, ξαδέρφε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, θα τα πούμε, άντε. Γεια, άντε. Τι κάνετε, ρε μωρά, πώς είστε. Καλά είμαστε, εσύ, μάστορα. Μια χαρά. Επειδή είσαι επιστήμον, πες μου λίγο, πάντα οι ταξιτζίδες, εγώ ανοίγω κουβέντα με αυτούς. Είναι σύγχρονοι φιλόσοφοι. Πρώτα απ' όλα θέλω να μάθω που είστε. Από Βόλο. Από Βόλο, πω. Σίγουρα και τέτοια σκηνικά. Όχι, έχω ακούσει όμως τα καλύτερα. Πρέπει να πάρω το ταξάκι μου και να έρθω. Μπορείς να πει τώρα που πεις για τα Τσίπρα, μπορείς να πεις. Υπάρχει στο YouTube μια σειρά Τσιπουράδες, λέγεται. Έχει πάρα πολύ ωραία επεισόδια, είναι κάτι παιδιά. Α, τους βλέπω αυτούς, ρε. Απ' την πόλη είναι και αυτή. Όπα, πρόσεχε. Όπα, ρε, τι κάνεις, να με σκοτώσεις. Τους βλέπει, πίνει κιόλα. Πίνει κιόλα, βλέπει. Τους έχω εδώ στο ταμπλετάκι μου. Μαζί τους κάνω παρέα. Εντάξει, λίγο κακό χιουμορ. Προσπαθούν τα παιδιά. Καλή είναι, μωρέ, εντάξει. Πώς και ήρθατε από εδώ. Κοίτα, είπαμε να αλλάξουμε λίγο περιστάσεις. Περιβάλλον. Παραστάσεις να αλλάξουμε, όχι περιστάσεις, δεν ξέρει. Από όλα και περιστάσεις και περιβάλλον. Και παραστάσεις. Να αλλάξουμε παραστάσεις. Τρουμπισμένο το ακούω το ταξάκι. Τα ακούς στο Sky, τα ακούς, ακού. Που αλλαγές, εγώ μια από τα ίδια παιδιά. Και εγώ ήμουνα από τη Μυτιλίνη. Αν και δεν σε ρωτήσαμε, δεν πειράζει, πες μας την ιστορία σου. Από πού ήσουν. Να σας πω, γιατί και εγώ ήμουν από τη Μυτιλίνη και ήρθα εδώ, σε αυτά τα μέρη. Ήσουν από τη Μυτιλίνη. Ναι, μια καλύτερη ζωή.
Και τώρα από πού είσαι? Από τη Μυτιλήνη δεν είσαι πάλι? Βλέπω ότι έχεις μάθει όμως να σταματάς σε φανάρια, γιατί εκεί στο νησί δεν έχουν φανάρια. Είχανε βάλει για δύο χρόνια όσο ήμουν εκεί. Εγώ είχανε βάλει για δύο χρόνια φανάρια και γινόταν πιο πολλά τροχιά από ότι πριν που δεν είχανε. Έλα ρε, ίσως στη Μυτιλήνη. Αμέ, χρόνια και ζαμάνια. Ζαμάνια να δεις. Τώρα ρε παιδιά, εδώ έχετε καμιά άκρη, καμιά δουλειά? Μπα, τίποτα. Τίποτα. Κάνε ένα άλμα. Δώσε. Ωραίος. Ωραίος. Τίποτα, έχουμε τον ξάδερφο που μας έφερε εδώ. Σας δεν έχει τίποτα να σας κανονίσει? Προς το παρόν μας δεν μας είπε κάτι. Κοίτα. Έχεις εσύ τον νου σου τίποτα? Έχω εγώ κάποιες άκρες. Κάπου ζουξίδι και πάμε να τραγουδήσουμε. Κοίταξε, κάποιες άκρες έχω. Αυτές οι άκρες δεν ξέρω πού θα φτάσουν. Μπορώ να τον πάρω ένα τηλέφωνο. Και καμιά μέση αν έχεις, όχι μόνο άκρη. Επίσης ναι, θα μας βοηθήσει. Okay, εντάξει, θα ψάξουμε. Ενώ σας φάτσες. Κάτσε να. Αυτές. Ναι, ρε, είναι... νομίζω είναι αυτοί που κάνουν τσιπουράδες, δεν είναι? Ναι, ρε, αυτοί είναι. Αυτοί είναι. Κινηματογράφος είναι. Τι λένε? Πολύ ωραία σκηνικά εδώ πέρα. Λοιπόν, και από αυτό που λέγαμε, έχω ένα φιλαράκι. Κάτι μπορεί να σας κανονίσει. Αλλά είναι λίγο περίεργος. Όταν αλλά... εννοείς περίεργος? Τι εννοείς? Είναι λίγο μπλεγμένος στα κόλπα, ας πούμε. Κάτσε να τον πάρω ένα τηλέφωνο αυτόν αρχικά. Δύο λεπτά. Αλέξη, έλα σου πω ρε. Πώς το βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, τον Ταρίφα? Είναι εμπιστοσύνης άνθρωπος. Δεν έχω. Οπα. Μας φωνάζει. Σφυρίζει. Μας λέει, μας θέλει. Σύρμα πίσω, εντάξει. Δεν μου γεμίζει το μάτι πάντως εμένα. Έλα, Κωστή. Έχω εδώ κάτι παιδιά, έχουν έρθει στην πόλη. Ψάχνουν για δουλειά. Μήπως μπορείς να τους βολέψεις, να κανονίσουμε ένα ραντεβού να σου φέρω? Έγινε. Να πούμε σε ένα πεντάλεπτο. Ωραία, τους φέρνω. Έγινε. Πάμε. Πάμε μέσα πάλι. Ωραία. Ναι, ελάτε. Θα μας πάρεις τη δουλειά, ρε! Συνήθεια. Δεν μου είπατε πώς σας λένε, ρε παιδιά. Εμένα μπορείς να με αποκαλείς λαϊκό βάρδο. Τραγουδάς εσύ, ε? Τραγουδούσα παλαιόθεν, ένδοξες εποχές, άλλες κυβερνήσεις, άλλη οικονομική ευημερία των ανθρώπων, πιάτα λουλούδια. Δώσε μου ένα Βασίλη Καρά. Ποια δεν καταράστηκε στη ζωή μου έτσι να τυρανιέμαι. Καλησπέρα, χαίρετε, τι κάνετε? Τι έγινε, παιδιά μου, καινούργιες στην πόλη? Μόλις ήρθαμε. Λαμπρά. Λοιπόν, αφού έρχεστε από το Θόδωρα, καλό φιλαράκι ο Θόδωρας, και επειδή ο Κωστής είναι γνωστός στην πόλη ότι βοηθάει τους νεόφερτους, θα πάρετε από κάνα ψηλό έτσι για να κάνετε τα κουμάντα σας. Έτσι. Mm-hmm. Και θα τα βρούμε εμείς, φιλικά πάντα, όλα καλά. Μην αγώνεστε. Okay. Αλέξη, Δημήτρη, έλα λίγο από εδώ. Περίμενε μισό λεπτό, Κωστή. Θα κάνουμε ένα οικογενειακό meeting. Τι φάτσες περίεργες είναι αυτές, ρε? Λες να μπλέξουμε, ρε? Δεν ξέρω, ρε Μίτσο, δεν ξέρω. Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται από την άλλη, ξέρω εγώ τι να σου πω. Χειρότερα δεν γίνεται. Δεν έχουμε και πολλές επιλογές, μωρέ, τώρα. Δεν ξέρουμε κόσμο. Είμαστε σε μια νέα πόλη, δεν μας ξέρει κανένας. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε την ευκαιρία. Όποιου του μένει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει. Κάτι τέτοιο λέει η παροιμία. Πάμε και ό,τι γίνει, ας γίνει. Τα πολλά θα το βάλεις στο 14, τα πολλά. Τα πολλά στο 14. Αυτά είναι 100 ευρώ ή 100.000 ευρώ. Για δες πόσα μηδενικά έχει από πίσω. Είναι κόμμα ή τελεία, αυτό δεν καταλαβαίνω. Τελεία. Αλέξη, Μίτσο, έλα λίγο, ρε. Ρε μάκες, αυτός μου έδωσε 100 χιλιάρικα. Εγώ σου είπα, ρε. Πες, ρε, αλήθεια, λες. Ευχαριστώ, Κωστή, ευχαριστώ. Λοιπόν, και για ονοματάκια, ρε παιδιά, έτσι, μιας και συστηθήκαμε. Τέπες πρώτα και μετά ονόματα. Μ' αρέσει, θα πας μπροστά. Το ξέρω. Για να δούμε, οι υπόλοιποι. Είδες που πήγα μπροστά, δύο βήματα. Ωραία, και ο τρίτος. Με το βουτεράκι εδώ, μορφωνιός. 25. Το πορτοφόλι είναι μικρό, αλλά είναι αρκετά ελαστικό. Απλά μην έτσι... Μην αγχώνες. Το αναφέρω απλά. Α, θα χρειαστείτε και κάτι ακόμα. Θα φτάσουμε και εκεί. Αυτοκίνητο. Λοιπόν, με αυτά θα τα κανονίσετε τώρα με τα λεφτά για που πήρα, σας φτάνουν και σας περισσεύουν. Θα χρειαστείτε όμως και κάτι ακόμα. Και θα με ευχαριστήσετε αργότερα γι' αυτό. Λοιπόν... Αυτά να τα προσέχετε. Θα σας χρειαστούν. Θα μου επιτρέψεις να σου πω, να σου αφαιρέσω ένα τραγούδι, Κωστή? Παιδί της νύχτας, παιδί χαμένο, σακαρδούς δρόμους, πως περπατάς. Καλό, είναι για μας που είμαστε, από ό,τι φαίνεται, για εσάς που είστε παιδιά της νύχτας. Και εσείς θα γίνετε. Εδώ η πόλη το σηκώνει το κλίμα. Δεν πιστεύω να πάμε τίποτα φυλακή και τέτοια. Όσο έχεις τον Κωστή στον πλάι σου, δεν θα φοβάσαι τίποτα. Και πώς θα σας χρεώσουμε, κύριε Κώστα?
Θα την κάνουμε και αυτή την κουβέντα, παλικάρι μου. Περάστε καλά σήμερα. Πιείτε τα ποτάκια σας, πάρτε τα αυτοκινητάκια σας και έχουμε όλο το χρόνο μπροστά. Μην αγχώνεστε για τίποτα. Εμένα όμως θα με συγχωρέσετε γιατί με έχουν καλέσει ήδη σε μια συνάντηση και έχω αργήσει. Γεια σου, κύριε Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλαράκια, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα για την γνωριμία. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καταρχάς, ένα τέτοιο όπως ο ταξιτζής είχα σκοτώσει σε ένα παιχνίδι μια φορά. Τέτοια μούρη και ένα πράγμα. Πολύ αναβλητικός αυτός ο Κωστής, ρε. Θα τα βρούμε, θα τα κάνουμε. Αυτά δεν μου αρέσουν. Εμένα μου είναι λίγο, περίεργα, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, ξέρω εγώ, νέα πόλη, νέα ζωή, κάτι θα κάνουμε, θα δούμε. Κάποιο λάκκο έχει φάβα, παιδιά. Δημήτρη, τι θα τα κάνουμε τα λεφτά τώρα, ρε. Δεν είχα ποτέ τόσα πολλά. Τι θα κάνουμε. Αυτοκίνητο έχουμε. Νομίζω πως όλο στοιχείο μας άφησαν σε ένα car dealership. Πλάκα κάνεις. Τώρα το είδα. Οπότε νομίζω πως πρέπει να πάμε μέσα από εδώ. Πάμε παιδιά. Να δούμε τι έχει. Later that night. Πάρκαρετε μία. Ναι, ρε, αυτό που πάντα ήθελα, ρε. Σαξό, BTS. Και το δικό μου μίτσο, κοίτα εδώ, κοίτα. 206. Τι πόρτα είναι αυτή, και νέων. Αυτό είναι σαν το δεύτερο. Το φόρτσο το παλιό. Φλογίδια. Πυροβολάει, ρε. Εμένα είδες που είναι αγωνιστικό. Έχει roll bar μέσα, bucket, ε. Μίτσο, ωραίος. Προβολής, καλός. Πολύ ωραίο, ρε φίλε. Μόνο μεγάλη τι πήρες. Ένα αυτοκίνητο είναι... να ταιριάζει με τον τίσιμό μου, ρε παιδιά. Ένα α4 turbo. Τρίτο στάδιο το έχω, turbo είναι και αυτό. Τετρακούνα είναι εμένα. Εντάξει, η κυριλέ, λιμουζίνα, φάση. α8 είναι ή α6. Τι α4. Ούτε δεν ξέρω τι πήρα. Είδες άμα έχεις λεφτά. Παίρνεις ό,τι βρεις εκεί και δεν ξέρεις καν τι παίρνεις. α8 είναι, ρε. α8, ωραία. Μπείτε μέσα, Μίτσο, μπες. Να πατήσουμε μία, Μίτσο, θες. Όπα, και εγώ θέλω. Δεν έχεις τρώσει ακόμα, ρε, τον Γαλλίο. Μίτσο! Μίτσο, κοίτα, πάνω. Το είδες. Τι έχει, ρε. Take it serious. Α, και Paranormal Society. Μια φορά το πεις σωστά, αύρε, άνθρωπο του Θεού. Όπα, πέρας μου ήρθε μήνυμα κιόλας. Όταν έρθει η επιστήμη να μου επιστρέψετε τα λεφτά και τα θέλω αφορολόγητα, λέει, και μαύρα. Τι λέει, ρε. Τι επιστροφή χρημάτων λέει. Δανεικά για γύριστα στήλη του. Αμάν, μπλέξαμε. Δώσε μου τον αριθμό του. Κάτσε πάμε, έλεγω παρακαλώ. Καταρχάς έχει αστυνομία, παιδιά, εκεί τώρα δεν είναι για πολλά. Όχι, ρε. Ωραία, πάρα πολύ. Πάμε. Με πράσινο, είμαστε, μη φοβάστε, ρε παιδιά, δεν κάνουμε κάτι παράνομο. Ωραία, σωστό. Τι έγινε εδώ πέρα. Κόκκινο έχει. Παιδιά, όπα με Μίτσο. Δεν έχει φρένα, ρε. Παιδιά μας ακολουθάνε, Μιχάλη μπες κανονικά. Όπα, το παπάκι! Τι είναι αυτός, ρε. Κοπάνισε! Αγόρι μου, ε! Τι κάνεις, ρε! Είσαι σοβαρός, τι κάνετε, κύριε! Πες μου τι έγινε! Σε σένα ναι μιλάω, hey! Λοιπόν, όπα! Πού δεν μου απαντάει τώρα με το καλό και με το κακό! Ήσυχα, Μίτσο, ήσυχα! Φιλαράκι ηλεκτρικό είναι, φιλαράκι! Μίτσο! Δημήτρη! Δημήτρη! Με το που ανάψει πράσινο, φεύγουμε. Έφυγα! Εξαφανίστηκε ο Μιχάλης. Πάρτα, Μιχάλη! Είμαι τουρμπίσκιος! Ναι, ρε. Ο Μίτσος πού είναι, ρε. Δεν πάει βήμα το δικό μου, παιδιά. Με κοροϊδέψανε. Πρόσεχε, Μιχάλη! Άρε, είστε χαζί. Έπεσα από τη γέφυρα, ρε. Ο Μίτσος εκτοξεύτηκε εκτός οχήματος. Μίτσο! Θα σε σώσω εγώ. Ένα γιατρό. Τον ξάδερφο τηλέφωνο. Μιχάλη, κοίτα λίγο κάτω από τη γέφυρα. Μπορείς. Με βλέπεις. Πώς βρέθηκες, κύριε. Εκεί με πέταξε. Ο Μίτσος τι έπαθε, Αλέξη. Μίτσο, τι έπαθε, είσαι καλά, ρε. Αχ, με πατάς, ρε. Sorry. Είσαι καλά. Ρε, εσύ ξέρεις τι έπαθα. Αλέξη, λουμπάγκο. Όχι, ρε, έτσι πως πήγα να βγω από το αυτοκίνητο. Πάτησα στη λακκούβα αυτή και έπεσα. Πάρε, το διέλυσε αυτοκίνητο. Ωπα, α, βρήκε η ζάντα. Εντάξει είσαι. Για πάμε λίγο. Μια άλλη φύση θέλει, έλα. Δεν κάνεις εδώ, ρε. Αδέλφια μου. Ναι. Δεν ήθελα να σας το πω. Οχ. Αλλά είχα προσχεδιάσει την ληστεία μας. Ποια ληστεία μας, ρε. Τι εννοείς, κάτσε. Λοιπόν, παιδιά. Ποια ληστεία, τι λες, ρε. Ακούστε με πολύ προσεκτικά. Όχι. Ακούστε με προσεκτικά. Δεν έχουμε ζωή, δεν ξέρουμε κανέναν. Πρέπει να γίνει ληστεία. Μου λες λοιπόν, Αλέξη, σου μιλάω, όταν σου μιλάω θα με κοιτάς. Ότι μας έφερε σε μία πόλη.
μας είπες ότι ξέρεις κόσμο, δεν ήξερες κανένα. Ήξερες μόνο τον ξάδερφο που μας έφερε εδώ. Μας γνώρισε ένα ταξιτζί, ο Θεός να το κάνει ταξιτζί, ένα χυμομούρι. Ήρθε ο άλλος, ο Κωστής μας έδωσε ένα κάρο λεφτά, χαρήκαμε, πήραμε αυτοκίνητα. Και μετά σου στέλνει μήνυμα και σε εκβιάζει και σου λέει τα θέλει πίσω. Και μας λες τώρα αν είναι δυνατόν ότι από λαϊκός βάρδος θα πρέπει να μπω σε ένα χώρο παρανομίας, να κάνω ληστείες και φωνικά ίσως για να επιστρέψω τα λεφτά σε αυτόν τον κύριο Κωστή. Αυτό μου λες. Δυστυχώς, Μιχάλη, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θέλω να επιστρέψω σε αυτόν τον βρώμικο δρόμο. Μία φορά, επειδή έχω υπάρξει πέραν των υπολείπων, έχω υπάρξει και νονώσεις νύχτας. Και ως νονώσεις νύχτας δυστυχώς με είχαν συλλάβει και είχα κάνει φυλακή. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί είχα βαφτίσει ημέρα. Και έπρεπε να βαφτίζω μόνο νύχτας, αν νονώσεις νύχτας. Πρέπει να προετοιμάσουμε το σχέδιό μας και την άμυνά μας. Θα πάμε ντου ή θα πάμε safe? Είστε σίγουροι για αυτό που πάμε να κάνουμε? Μίτσο, έχουμε κάτι να το λέμε στα παιδιά μας. Να λέμε ότι κάναμε και εμείς μια παρανομία στη ζωή μας. Δεν γίνεται γνώμη τόσα χρόνια. Εγώ δεν ήμουν από αυτούς πάντως, να ξέρετε. Φέρτε με ένα όπλο. Φέρτε με ένα όπλο. Περίμενε, Μιχάλη, περίμενε. Να με σχεδιάσουμε την έξοδό μας. Τι θα κάνουμε, πώς θα πάμε? Δεν ξέρουμε καν τους δρόμους, ρε παιδιά. Το αυτοκίνητο είναι απ' έξω όμως. Δεν χρειάζεται. Το αυτοκίνητο είναι απ' έξω. Θα πάμε το δικό μου που χωράμε πολύ. Μιχάλη, θα πάρεις το Audi και θα το φέρεις πίσω εδώ. Δημήτρη, πάρ το σαξό και βάλ το έτσι. Κατά μήκος. Έλα, 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 έλα. Ωραίος. Άσε εκεί, λίγο πίσω πίσω. Έλα, 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 ωραίος. Εκεί. Λοιπόν, από εδώ, με τη μία θα φύγουμε κάτω για το ποτάμι. Την κάτω πλευρά θα φύγουμε δηλαδή? Ναι, Αλέξη. Ναι, ναι. Ωραία. Αλέξη. Έλα. Κατά μήκος δεύθεν ή κατέρωθεν, για να φύγουμε ή για να κλείσουμε το δρόμο? Καταρχάς έχεις βάλει σε λάθος πόρτα. Έτσι σου λέω, ας... Άνοιξέ μου το αμάξι. Θα ανέβω πάνω, θα σας καλύπτω. Και με το που σας δώσω σήμα, πηγαίνετε με τη μία και μπαίνετε στο αμάξι. Εγώ θα πηδήξω από την ταράτσα και θα μπω με τη μία στη θέση του οδηγού. Όπα, όπα λίγο. Έχει άλλη έξοδο ή από μπροστά θα βγούμε? Από εδώ, μόνο μάλλον. Περίμενε ρε, από πού θα έρθει ο Αλέξη με το Audi? Θα πηδήξω από την ταράτσα, θα πάμε όλοι στο Audi μέσα. Δεν κατάλαβες το σχέδιο, μιλάμε τόση ώρα. Όχι εγώ, δεν καταλαβαίνω, πες μου λίγο. Εμείς οι δύο λοιπόν άκου, γιατί ο άλλος δεν κάνει για προπονητή. Σας είμαι να στα πω. Είμαστε μέσα, κάνουμε τη ληστεία, ο Αλέξης είναι στην ταράτσα και μας καλύπτει. Με το που βγαίνουμε τρέχοντας, κάνουμε αριστερά και πάμε πίσω στο Audi. Ωραία. Το σαξό είναι αντιπερισπασμός. Το έχουμε, Μίτσο. Ωραία. Αν γίνει το κακό, είναι η εμείς η αυτή. Ρίχνουμε και φεύγουμε. Αυτή είναι η τακτική μας. Πάμε. Ξεκίνησε, παιδιά. Πάω πάνω στην ταράτσα. Κάντε άκρη. Πάμε. Πάρτε θέσεις. Μιχάλη, έχεις καλή θέση εκεί πέρα. Έρχονται, Δημήτρη. Έρχονται. Ετοιμαστείτε. Μιχάλη, φύγε πάνω και θα σε φάνε λάχανο. Πάρε θέση. Πάρτε κάλυψη. Μίτσο, πάρε τους αριστερούς όπως κοιτάς. Εγώ τους έχω τους δεξιούς. Ωραία. Αδέλφια μου, είστε έτοιμοι? Ναι, περιμένουμε να βαρέσουν πρώτοι. Βασικά, η ληστεία πήρατε τα λεφτά ή ακόμα? Πώς θα παίρνεις τα λεφτά? Το πήραμε. Μιχάλη, πήγαινε λίγο κάτω, ρε. Ναι, τα έχουμε πάρει τα έχουμε πάρει. Έλα γρήγορα πάνω. Μίτσο, τους βλέπεις? Βαράνε! Τον άνοιξα τον έναν! Έφαγα έναν! Μιχάλη, πάμε εσύ! Τρεχάτε στα μάξι, καλύπτω! Πάμε! Καλύπτω! Μιχάλη, βγες! Μπράβο, Αλέξη! Πείτε μέσα! Όχι, εγώ βγες έξω, θα φέρω εγώ! Περίμενε να πω σε λόγω, περίμενε! Μπες μέσα, ρε! Τρέχα, πάμε, φύγε! Κάτω από το... Όχι, αγόρι μου! Στο ποτάμι, Μιχάλη, στο ποτάμι! Πρόσεχε τις κολόνες! Στο ποτάμι! Δεξιά κάνε! Τρέχα, πάνω τώρα! Πίδα! Ωραίος! Έξω! Έξω! Δεν ήταν σωστό. Έπρεπε να το πάρω εγώ το αμάξι. Τρεχάτε! Με τα πόδια, πάμε. Έλα, Μίτσο! Καλύπτω! Πάμε. Τρεχάτε! Έχω κουραστεί, ρε, δεν μπορώ. Σιγά, περιμένετε. Έλα, Μιχάλη, τώρα, έλα. Τα σέφω, ρε. Το βλέπεις. Έλα, αυτοκίνητο, πες. Μπείτε. Γρήγορα, Μιχάλη, πες. Αλέξη, δεν σταματάς πουθενά, ό,τι και να δεις. Δεν σταματάς. Έλα, δεν έχει τίποτα, ρε. Μας χάσανε, τους χάσαμε. Δεν σπάει, ρε, χειρότερο να το κάνεις, ρε. Το σπάσα, έλα, εντάξει. Είναι πίσω μας, παιδιά! Είναι πίσω μας! Είναι ένα, δύο, είναι πίσω. Αλέξη, προσπάθησε να ξεφύγει, παρακαλώ πολύ. Να τους πυροβολήσω. Βαρά, λάστιχα τον έσκασα τον έναν. Μίτσο, πάρ' το τιμόνι, Μίτσο, πάρ' το τιμόνι. Τι εννοείς να πάρ' το τιμόνι? Όπα, σιγά το τιμόνι, σιγά. Αλέξη, γίνεται και τα δύο. Ήταν οδηγής να πυροβολάς, τρέχα. Τρέχω. Βγες από κάπου, όπου θες βγες. Θα κάνω το κόλπο, δείτε τώρα. Βγες από εδώ.
Ωραίος. Ε, με ακολουθάνε ρε Μίτσο. Στράκαρε, δεν είναι που βρήκαμε τώρα. Μπες εκεί μέσα, μπες μέσα. Μπήκα μέσα. Έλα, θα τραβάω χειρόφωνο για σένα μακριά. Τράβα το χειρόφωνο. Έλα πιο πάνω. Ανέβα, τέρμα πάνω, ανέβα. Είναι πίσω μας. Μας έχουν χάσει νομίζω. Εμίδες. Ακούω τις σιρήνες μόνο. Λοιπόν, βγες και να τους περιμένουμε εδώ κάπου με τα όπλα. Σε μία στροφή. Εδώ. Βγείτε. Βγείτε! Έλα, τα ράτσα φτάσαμε, πάμε. Παιδιά, πρέπει να ανεβαίνουν. Έρχονται, ήρθανε. Ανεβαίνουν, παιδιά, ανεβαίνουν. Πάρτε κάλυψη, πάρτε κάλυψη. Μιχάλη, έλα, πάρτε κάλυψη από εδώ. Τους χάζω, σα! Άζω, στραπ. Στραπ, θα πεθάνω, ρε βλάκες. Μιχάλη, έλα. Οχ. Πάρτο. Έχω τραυματιστεί. Ευθεία. Δεν θα μας καταλάβουν, δεν θα το πάρουν χαμπάρι. Ωραίος. Να έχετε το νου σας, ήταν ακόμα δύο περιπολικά και μας κυνηγούσαν από πίσω. Μιχάλη, μην τρέχεις πολύ, δεν μπορώ, ζαλίζομαι, αλλά πονάω, τρέχα. Μην αγχώνεσαι. Φτάνουμε, αδερφέ μου, φτάνουμε. Έφαγα δύο γερές σφαίρες, μάλλον από σένα θα ήταν. Μεστές. Μεστές, μέσα στο στομάχι, καλές, έτσι. Εγώ σε έριξα, γιατί να πρωτήσουν εγώ. Μιχάλη, σταμάτα. Σταμάτα εδώ στον καράζ, σταμάτα, μπες στον καράζ μέσα, μπες. Πάρ' τα κλειδιά, Δημήτρη, πάρ' το μηχανάκι. Ποιο κλειδιά, ποιο μηχανάκι. Είναι το μόνο που έχω. Άμα πάμε όλοι μαζί θα μας καταλάβουνε, θα μας προδώσουνε. Μιχάλη. Ναι, φύγε, Μίτσο, φύγε. Πήγαινε έδωνα στον γιατρό, γρήγορα. Γρήγορα! Αλέξη, πού το βρήκες αυτό, ρε, όλο εργαλείο. Παναγία μου, σκοτωθούμε. Κοπάνισε! Τράχα ρε! Ναι, ναι! Έπεσε κάτω! Μίτσο! Κόλλησε τον γκάζι ρε! Πρόσεχε αγόρι μου, δεν είμαστε για τέτοια! Κόλλησε τον γκάζι! Μίτσο, φύγε να σώσει την ψυχή σου, φύγε! Πήρε το μεριδιό του ήμπα! Όχι ρε, τίποτα ρε πήρε, στα δύο! Πήγαινε με στο καβ, Μιχάλη, πεθαίνω! Καλησπέρα! Συγγνώμη, πως είδατε ένα αστυνομικό εύω! Μιτσουμπίση! Έχουν περάσει τη δύο! Α, το καβ από εδώ είναι! Μη φοβάσαι. Δεν είναι ποτέ το ΕΚΑΒ, Μιχάλη! Τον πέθανα. Ωραία. Ένα τρακαρισμένο με δύο παιδιά μέσα, με ένα χτυπημένο, το είδα το πουθενά. Είναι ο αδελφός μου. Όχι, δεν παρατήρησα κάτι. Παιδιά! Άστον, πάει ο ένας, πάει και ο άλλος, το μερίδιο το πήρα όλο εγώ. Αυτό ήταν, αυτό που πάντα ήθελα. Πού είναι τώρα, πού είναι! Πού πήγε το παιδί! Καλησπέρα. Τι κάνεις κύριε όργανο, τι κάνεις! Συγγνώμη, άμα σκοτώσεις! Στην αστυνομία θα πήγε! Γιατί άμα σε πάω δικαστήρια δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι κάπου τον ξέρω που πέρασε τώρα από εκεί. Κύριε όργανο, νομίζω ότι με ειρωνεύεστε και την ειρωνία δεν την μπορώ. Εγώ! Αλέξη! Τι έγινε! Επίσης νομίζω ότι έξω από το αστυνομικό τμήμα υπάρχουν δύο ληστές. Νομίζω ότι αν θυμούμε καλά τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, κάνανε μια ληστεία σε ένα σούπερ μάρκετ, κλέψανε κοντά στα 10 χιλιάρικα, ναι. Και τους είδα τελευταία στιγμή, τελευταία φορά εκεί. Α, οκ. Μάλιστα περιπολικό τους άφησε. Τώρα τι ακριβώς περιπολικό, κάποιος το έχει κλέψει μάλλον ο συνεργός τους. Και έφυγε. Έλα, πάμε. Έχω υπάρξει λαϊκός βάρδος στη ζωή μου παλιότερα στις νύχτες. Με ξέρετε. Σας άκουγα. Θέλετε να σας δώσω αυτόγραφο. Πού πονάς. Στο δεξί μου αρχή. Το σαραπούληξα όταν έπεσα. Εδώ είναι το ΕΚΑΒ. Ένας γιατρός! Ορίστε, τι γίνει. Πονάει, πέθανε τώρα, τι έγινε. Παιδί της νύχτας είμαι εγώ. Δίχως αγάπη είμαι εγώ. Και σαν αλήτης τριγυρνάω. Ο αδελφός του είμαι. Δεν είναι και πολύ καλά. Πάλι μεγαλύτερα στο κρεβάτι, θα πέσω. Θα πέσω, πέφτω, έπεσα ρε. Είσαι σίγουρα γιατρός. Μήπως μπορούμε να βρούμε να μου δώσετε κάνα οπλάκι, κάνα τέιζερ, κάτι τέτοιο. Όπα, μην ακούω τέτοια. Ξέρετε γιατί ως λαϊκός βάρδος πρέπει να υπερασπίζουμε λίγο τον εαυτό μου. Καλά, εντάξει, κάνε τη δουλειά σου, γιατρέ. Γιατρέ, πέφτω πάλι. Γλιστράω. Βοηθήστε τον. Δεν έχει ένα αντιολυσιδικό στρώμα, κάτι. Πέθανε! Ένα γιατρό! Αυτό βλέπετε, το βλέπετε αυτό, εδώ. Αυτό, εδώ πέρα έχει έρθει ένας. Με δύο ληστές ήταν εδώ. Με χρήματα από την τράπεζα. Τι κάνεις, άνθρωπέ μου! Το σκότωσες! Το σκότωσες! Θα τα φτιάξουμε όλα, συγγνώμη. Φώναξε έναν κανονικό γιατρό τώρα!
Λίγο πιο πέρα να τώρα! Τώρα! Ένας υπεύθυνος εδώ δεν υπάρχει! Κύριε Χρήστο, με συγχωρείτε, αλλά τώρα δυστυχώς με έχει πιάσει κόψιμο. Πρέπει να φύγω, χαίζομαι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως χαίζομαι. Συγγνώμη, γιατρέ. Γιατρέ. Τι είναι αυτός, μούβα γιατρός είναι αυτός, ρε. Ρε που έχει φτάσει τεχνολογία. Αλέξε, καλά. Αδελφέ μου, είμαι καλύτερα, νομίζω. Είχε κάποιες αρρυθμίες και χαμηλή πίεση. Τι χαμηλή πίεση, αφού τον πέταξε από το κρεβάτι τώρα. Άντε να μην τα σκέφτομαι. Μέσα στον άσπρο σου λαιμό να τα φορέσεις. Πολύ μ' αρέσεις. Αλέξη, σύνελθε, αγόρι μου, σύνελθε. Τι κάνεις? Σύνελθε, Αλέξη. Δεν κάνεις λογικά πράγματα, σύνελθε. Αλέξη, σύνελθε. Δεν κάνεις λογικά πράγματα τώρα, έλα, αγόρι μου, έλα. Τι του δώσατε? Κάτω! Αλέξη, Αλέξη, δώσε τόπο στην οργή! Δώσε τόπο στην οργή! Κάτω, κάτω, κάτω! Μπράβο! Σιγά με αυτά, σιγά. Μίτσο, μπες μέσα, μπες μέσα, Μίτσο! Όπα ρε μάγκες, όπα ρε μάγκες, περιμένετε ρε μάγκες. Ρε παιδιά. Μονοθέσιο είναι? Τι νομίζεις, τι είναι, μαγειρεύουμε εκεί μέσα, δε. Νόμιζα ότι χωράει. Έχεις κανένα μπεργκεράκι, τίποτα έχεις τώρα με την ευκαιρία? Τι μας βρει, τι μας πέρασε εμάς, αμερικανάκια, μπεργκεράκια, άκουμε μπεργκεράκι, κάτι πολύ καλύτερο. Για πες μου. Έχουμε ωραιότατα τάκος. Γίδα βραστή έχεις, γίδα βραστή έχεις. Γίδα βραστή, να πας στο βουνό να τη βρεις. Εμείς κάνουμε μόνο μοντέρνα μεξικάνικα. Πικάντικα για σκληρά στομάχια, τα ακούς? Ωραία, θα μας πάει αίμα μετά, αλλά δεν πειράζει, βάλε, βάλε. Τι αίμα, αίμα, θα αφήνεις πινιαρίσματα από πίσω. Το ξέρεις το Γκρέτσελ και το Γκράτεν, αυτά τα παιδάκια που περπατούσαν στο δάσκο και πετάγανε ψίχουλα από πίσω. Ναι, εγώ εμείς... Μίτσο, Μίτσο! Τι έγινε, τι έγινε? Όπα, τι είναι αυτός εκεί? Δεν τρέπεσαι, ρε! Δεν τρέπεσαι καθόλου, δεν τρέπεσαι, μα αδελφό. Παράτησε! Βάλ το όπλο μέσα, Αλέξη. Βάλ το όπλο μέσα. Μου, αδέρφια μου, ακούστε λίγο. Το αυτοκίνητο. Όχι, όχι, όχι. Τι ήθελε, μία έτσι. Βοήθεια, με χτυπάνε αυτοί οι δύο κακοποιοί. Όπα. Έχουν όπλο, Χρήστο, πρόσεχε! Αλέξη! Όχι! Ηρεμήστε, ηρεμήστε όλοι. Ηρεμήστε να πάρουμε τα τάκους και μετά. Μπράβο, βάλουμε πέντε τάκους, κύριε. Από πέντε τάκους και πέντε στον κύριο εδώ πέρα, στον κύριο αστυνόμου. Πριν απ' όλα θέλω. Να έρθετε λίγο τα αδέρφια και ο κύριος Χρήστος. Λοιπόν, καλός ή κακός, εδώ τώρα έχεις μπλέξει. Έχω μπλέξει άσχημα. Με τη νέα μαφία που ήρθε στην πόλη Rebellion. Η μαφία, ναι. Τα τρία αδέρφια. Έχεις δύο επιλογές. Ναι. Ή γίνεσαι ο σύνδεσμός μας μέσα στην αστυνομία για να μαθαίνουμε τα πάντα. Ναι. Ή σε ρίχνουμε τώρα δύο μεστές στα πλευρά και στο κεφάλι, σε αφήνουμε σύξυλο. Δέχεσαι την πρόταση ή με ένα ναι ή με ένα ναι? Ή με ένα ναι ή με ένα ναι. Ακούω τώρα. Αλλιώς. Έχεις 10 δευτερόλεπτα να φύγεις με το περιπολικό σου και ελπίζουμε, ναι, αν μας ξαναδείς, να κάνεις τα στραβά μάτια. Αυτό. Έχεις 5 δευτερόλεπτα για να πάρεις το Audi, να πας πίσω στην αστυνομία, αλλά δεν μας ξαναβλέπεις. Μπορώ να επιλέξω το. Πήγε πίσω, σύρε! Πίσω! Κάτω τα όπλα. Και κάτω τα όπλα, είμαστε 3 και σε ένας. Δεν νομίζω, φίλε μου, είσαι περικυκλωμένος από άλλους αστυνομικούς. Για μαζέψου. Είμαστε 3. Λοιπόν. Κωστή! 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 Ωραία, Κωστή. Κύριε Κώστα. Έλα, κύριε Κώστα. Ήρεμα. Κύριε Κώστα, χρόνια και ζαμάνια. Σας παρακαλώ. Έλα, γουρίνα μου, πάρε τα παλικαράκια σου. Πάρε τα παλικαράκια σου, να σε χαρώ. Ωραία, τον αστυνομικό μου. Ο αστυνομικός σου μόλις δέχτηκε πρόταση να γίνει αστυνομικός μας, ξέρεις. Ότι είσαι εσύ για τον κύριο Κώστα. Ψέματα είναι αυτά. Ότι είσαι εσύ για τον κύριο Κώστα, είναι ο Χρήστος για εμάς. Εγώ ήθελα να επιλέξω το τρίτο. Να δείξει κάτι. Μη στεναχωριέσαι, δεν έχεις χάσει ποτέ από μένα. Έτσι. Καλό. Τον Κώστα να τον εμπιστεύεσαι. Τον Κώστα. Κέντρο, αποχωρούμε. Μπράβο. Από το σκηνικό. Γεια σας, σε καλή μεριά. Στο καλό. Στο καλό χαιρετισμού στο κέντρο. Κωστή. Έλα, εγώ. Καλοδεχούμενα και τα χρήματα και τελικά ό,τι μας έχεις δώσει. Θα μιλήσουμε άλλη ώρα για αυτά, μη στεναχωριέσαι. Απλά ένα πράγμα θέλω να σου πω μόνο. Σήματα και δεν μ' αρέσαν. Ωραία. Να ξέρεις ότι αν χρειαστούμε βοήθεια θα σε καλέσουμε. Ό,τι θέλετε το κόσμο. Όλα ήταν under control εδώ. Όλα. Δεν μπορείς να φανταστείς δηλαδή πόσο under control τα είχαμε. Πάντως ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Υπέροχα. Να σε καλά. Ό,τι χρειάζεται το τηλέφωνο μου, το έχετε. Έγινε. Να σε καλά. Καθαρίζω, Κωστή. Καλή συνέχεια. Ρε, χιονίζει, ρε. Αδέρφια. Χιονίζει, ρε. Πώς μπορούν τρία αδέρφια, οι νέοι μαφιόζοι της πόλης, να κυκλοφορούν με περιπολικό? Ούτε ο Ρέντιγκτον, να ήμασταν στο blacklist, ρε παιδιά, τέτοιο πράγμα. Τέτοια. Το περίμενες όταν μας έφερε ο ξάδερφος στην πόλη ότι θα καταλήξουν κάπως έτσι τώρα, με περιπολικό, με χιόνι? Εγώ σου είπα, ρε Μίτσου, να το ζήσεις. Να έχεις να το λες τα παιδιά σου τώρα, αυτή την ημέρα έχεις να τη λες τα παιδιά σου. Το θέμα είναι τι μας ξημερώνει όμως, Μιχάλη, τώρα.
Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι εφόσον έχουμε τον Κωστή, τον ξάδερφο και κανένα δύο-τρεις ακόμα που θα δεις στα επόμενα επεισόδια, έχουμε ένα παπά που λέμε που βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Δηλαδή δεν είναι. Τα πάντα είναι διπλωματία και δύο καλές κουβέντες, Δημήτρη. Και να του υποσχεθεί ότι σκερνά τσίπουρα στο Βόλο. Έτσι όλοι σου δίνουν ό,τι θες. Να το ξέρεις τη ζωή σου αυτό. Άρα ξεκινήσαμε με θετικό πρόσημο. Θετικότατο. Πάμε να δούμε μια ταινία. Πάμε να δούμε μια ταινία. Καμιά κωμωδία έτσι. Ωραία, όπως ξεκινήσαμε. Τα καλύτερα γέλια. Τι λέει, το Take It Serious. Ποιοι είναι αυτοί, ρε. Ποιοι είναι αυτοί, ρε. Έλα, κάτσε να το δούμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο στη νέα μας πόλη. Τα τρία αδέρφια, όνομα για πατσατζίδικο, που όμως είναι όνομα μαφιόζικης ομάδας. Αυτό, στο Rebellion. Θα τα λέμε εδώ. Καλή χρονιά να έχουμε και όλα να πάνε καλά.